Ζέτα Μακρυπούλια, ηθοποιός, παρουσιάστρια και συλλέκτης αρνητικών κριτικών. Σήμερα όμως είναι η τυχερή της μέρα, καθώς ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης της πλέκει το εγκόμιο. Είναι μια όμορφη κοπέλα, είναι πιο σεμνή από όλες τουλάχιστον από όσες έχουν εμφανιστεί. Ναι. Με ένα ήθος. Δεν είναι. Θα το πω τη λέξη, για στο και αν πέσει μπιπ, δεν είναι ξέρω. Δύο σχεδόν χρόνια μετά και η Ζέτα Μακρυπούλια παίρνει την εκδίκησή της από τον ηθοποιό Χρήστο Λούλη. Αν σας πρότεινα να παίξετε σε ένα σύριαλ με πρωταγωνίστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια, δεν θα το κάνατε? Δεν λέω όχι, μπορεί και να το έκανα. Έχω παίξει παραστάσεις σε σύριαλ και σε ταινίες με ερασιτέχνες. Με τεχνικούς που έκαναν μια σκηνή. Με ένα παιδί ακόμα και με ένα σκυλί. Τι σημαίνει αυτό, ότι το σκυλί ή το παιδί είναι ηθοποιός? Η Μακρυπούλια, επειδή έχω συνεργαστεί μαζί της, ναι, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ καλή ηθοποιός και πάρα πολύ συνετή και με πολύ μυαλό. Mm. Τώρα, βεβαίως, όσο είναι τώρα που ξεκίνησε, την χρησιμοποιούν. Αν έχει μυαλό, να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Και όπως είδαν, μάλλον το φρενάρει. Και πολύ σωστά κάνει. Έτσι. Δηλαδή, μην βάζουμε όλα τα πράγματα μέσα σε μια. Έχει μια υπάρκεια μέσα. Ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης μπορεί να εκθιάσει την Ζέτα Μακρυπούλια στο Αχελός TV, αποδοκιμάζει όμως τους ηθοποιούς που παίρνουν μέρος σε talent show όπως το Dancing with the Stars. Η επιλογή τους είναι, αυτό θέλω να σου πω. Το χρειάζονται όμως, έτσι, ναι. Γιατί το χρειάζονται, δεν κατάλαβα. Για να συντηρούνται, για να ακούγονται. Γιατί, όχι, γιατί. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ο χώρος όλος αυτός ένα κλουβί με μαϊμούδες που κουνιούνται στην τερμασμένη στην ουράτσια και κουνιούνται πέρα εδώ, θα φωνάξει ο καθένας πιο δυνατά, εγώ. Αυτό είναι το λάθος. Μαϊμούδες όπως τους χαρακτηρίζει ο ηθοποιός τους συμμετέχοντες του σόου χορού, δεν πρόκειται να γίνουν ο Μάνος Παπαγιάννης και η Βάσο Λασκαράκη. Αν πότε σου κάνανε πρόταση στο dancing, θα το τολμούσε? Γιατί και εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν. Όχι, μου αρέσει να το βλέπω από το σπίτι. Όχι, άρνηση. Δεν πειράζει, ωραία, γιατί κάποιος πρέπει να μείνει στο σπίτι να το βλέπει. Δεν μου αρέσει να χορεύω εγώ. Γιατί δεν μου αρέσει? Γιατί νιώθω σαν αγκούρι, δηλαδή. Δεν χορεύω καθόλου καλά, ναι, και το αισθάνομαι αυτό, το εισπράττω από τον κόσμο, δηλαδή με βλέπει. Αισθάνεσαι ότι δεν το έχετε τόσο αυτό? Ξέρεις, όταν σου πετάνε ντομάτες, το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Σοου με ημερομηνία λήξης, λέει ο Γιάννης Βόγλης. Μόλις τελειώνει μια κόπη και εξαντληθεί, τελείωσε. Ότι αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Στο και στο δημοτογράφο, πώς περάσανε και μετά εξαφανιστήκανε. Ναι. Σήμερα είναι, η τηλεόραση είναι κρεατομηχανή. Mm. Αλέθη. Αλέθη κόκαλα, αλέθη ανθρώπους, αλέθη τα πάντα. Δεν το λέω με κατηγορία, ό,τι κατηγορώ. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτός είναι ο σκοπός της. Από εκεί πέρα, εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό? Οι συμμετέχοντες του Dancing with the Stars συνεχίζουν πάντως να χορεύουν απτόητοι.